Οι άνθρωποι εκεί στη Χερσόνησο προσπαθούν, έχουν γονατίσει, προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και πιστεύουμε και προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα σταθούν στα πόδια τους. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, ωστόσο όσο περισσότερο παραμένουν ενωμένοι, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να κοιτάξουν κατάματα το πρόβλημα και να συνεχίσουν σε μια κανονικότητα. Μπορούμε να συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρόεδρο των εμπόρων στην Χερσόνησο, με τον κύριο Τρευλάκη, προκειμένου να μας πει για το κλίμα το οποίο επικρατεί στις τάξεις των εμπόρων. Κύριε Τρευλάκη, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα σας και στην παρέα, στην όμορφη παρέα σας. Βέβαια, να σας ευχαριστήσω πολύ. Το ξέρω ότι είναι δύσκολες στιγμές. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν καλά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου και νομίζω ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες ήταν προγραμματισμένο να παραμείνουν ανοιχτές και κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα. Σίγουρα. Δυστυχώς το 2020 δεν τελείωσε ακόμα. Μια φράση που έχω ακούσει και είναι αυτή που μας εκφράζει εδώ στην τοπική κοινωνία. Ακόμα ένα χτύπημα πέρα της δύσκολης σεζόν που, όπως είπατε, είχαμε. Δεχτήκαμε και τα πανωτά χτυπήματα από τα καιρικά φαινόμενα, από αυτά τα δύσκολα και τα απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα σε ένταση, προκαλώντας όλες αυτές τις ζημιές. Η καταστροφή σε ορισμένες περιπτώσεις, αν όχι περισσότερες, είναι ολοκληρωτική, φαντάζομαι, κύριε Τρευλάκη. Είναι σε αρκετές περιπτώσεις είναι ολοκληρωτική. Η κατάσταση είναι απογοητευτική γενικά. Είναι απογοητευτική. Νερό και χώμα. Όπως είδατε και τα πλάνα, όπως είχατε τα πλάνα νωρίτερα, νερό και χώμα. Οι περισσότερες ήταν τουριστικές. Αν κοιτάξετε, να δείτε, σήμερα κιόλας που κάναμε και μια εξέταση των πραγμάτων, να δούμε πώς είναι στην επόμενη μέρα. Και με όλους τους φορείς να κάνουν ό,τι μπορούν για να συμμαζέψουν ό,τι έχει υπομείνει. Αντικρίσαμε αυτό, απογοήτευση, αγανάκτηση, όχι δράματα. Δράματα όχι, γιατί ήταν ευτυχές το ότι δεν θερνήσαν με θύματα. Πολύ σημαντικό, ίσως ρόλο έπαιξε το lockdown, όπως είπατε. Υπάρχει κάτι που σώθηκε, κύριε Τρευλάκη, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση? Ό,τι και αν είναι αυτό, καλώς σώθηκε. Τι να πω. Ζωές σίγουρα σώθηκαν, αυτό το πιο σημαντικό. Ζωές. Από εκεί ξεκινάμε και εκεί τελειώνουμε, νομίζω, κύριε Τρευλάκη. Νομίζω ότι θα υπάρξει αποκατάσταση των ζημιών. Το θέμα είναι να υπάρχουν και αποζημιώσεις και να υπάρξει μια βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που επλήγησαν ήταν τουριστικές, δηλαδή είχαν κατεβάσει ρολά οι άνθρωποι. Αρκετά καταστήματα είχαν ήδη κλείσει, είχαν μαζέψει τα πράγματά τους. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει. Ήταν τόσο δυνατός ο χήμαρος, τόσο δυνατή ένταση και ποσότητα του νερού, που ακόμα και τα κλειστά μαγαζιά, αν ήταν τυχεροί στην καλύτερη περίπτωση να είχε μπει απλά νερό στο κατάστημα, αυτή ήταν μια καλή περίπτωση και απλά συμμαζεύουν οι άνθρωποι ό,τι μπορούν. Και βέβαια στα κλειστά μαγαζιά, δυνατός, κύριε Τρευλάκη, υπήρχε και εμπόρευμα μέσα. Σίγουρα αυτό. Όσο όμως και ο δυνατός ήταν η ένταση του νερού, του χυμάρου, υπήρχαν περιπτώσεις που μπήκε μέσα σε μαγαζιά και ακόμα και στα κλειστά μαγαζιά με ρολά, έσπασε ρολά, μπήκε μέσα, κατέστρεψε εμπορεύματα, πραγμάτες, συσκευές, δηλαδή τα πάντα. Μια απίστευτη εικόνα και πραγματικά οι άνθρωποι λένε ναι, συμβαίνουν και αυτά, αλλά τώρα και αυτό και όλα αυτά μαζί όπως γίνανε, δηλαδή πραγματικά οι άνθρωποι είναι κάπως απογοητευμένοι. Κύριε Τρευλάκη, πιθανότατα κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες είχαν προγραμματίσει να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, δηλαδή έχουν ένα ετήσιο κύκλο δραστηριότητας, πιθανότατα να μην ανοίξουν, να έχουν πληγεί. Σίγουρα υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Υπήρχε που υπήρχε το περιορισμός της κινητικότητας, lockdown και αγορά. Όσα εμπορικά καταστήματα είχαν την επιθυμία να μείνουν ανοιχτά, δεν είχαν πλέον τη δυνατότητα. Τώρα, εφόσον υπάρχουν και καταστροφές, υλικές ζημιές, είναι πολύ δύσκολο να ανακάμψουν, ειδικά πιστεύω για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ίσως να χρειαστεί κάποιος με το νέο έτος και με τη βοήθεια πάντα, με τη στήριξη της πολιτείας και της περιφέρειας. Κύριε Τρευλάκη, τι ζητάτε η επόμενη μέρα? Ορίστε. Η επόμενη μέρα, τι ζητάτε πλέον, τι ζητούν και οι έμποροι της περιοχής? Η επόμενη μέρα σίγουρα είναι να δούμε πραγματικά πώς είπαμε, να δούμε τι έχει απομείνει. Να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Δεν μπορεί ο κόσμος να περιμένει πραγματογνωμοσύνες, να περιμένει εγκρίσεις για να μπορέσει να συμμαζέψει τα βασικά ώστε να γλιτώσει ό,τι μπορεί από τη μία. Από την άλλη, θεωρούμε ότι
Όπως έχουν ήδη ενημερωθεί περισσότεροι πολίτες και κόσμος, ο Δήμος είναι αυτός που εκείνος θα στηρίξει τα σπίτια, τις κατοικίες, οικιακούς εξοπλισμούς, ζημιές γενικότερα. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να απευθυνθούν στην περιφέρεια, δηλώνοντας ότι έχουν την επληγέντες. Και ο Εμπορικός Σύλλογος Χερσονήσου είναι στη διάθεση όλων των εμπόρων, των επιχειρηματιών που θα θελήσουν να δηλώσουν τη ζημιά τους, το ενδιαφέρον τους, ώστε να μπορούμε να και εμείς να κινήσουμε τις διαδικασίες λίγο πιο γρήγορα, συλλογικά, που θα είναι και πιο εύκολο, θεωρώ, για την πολιτεία να διεκπεραιώσει μετά υποθέσεις. Μάλιστα, κύριε Τρευλάκη, να σας είμαστε σε, να συμπληρώσω. Βέβαια, ολοκληρώστε. Συγχωρείτε, είμαστε και σε συνεννόηση, όπως φέραμε και στο δελτίο τύπου που ανακοινώσαμε χθες, σε επικοινωνία με τον κύριο Λιφεράκη, ότι υπάρχει δυνατότητα διάθεσης και θα πρέπει να εξεταστεί από το επιμελητήριο διάθεση πραγματογνώμονα, ώστε να μπορέσουν να εκτιμήσει το μέγεθος των ζημιών. Μάλιστα. Και να μπορούν να αποδοθεί ουσιαστικά το μέγιστο της στήριξης από τη πολιτεία. Κύριε Τρευλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.